τα τελευταία 10 χρόνια, αν πάρουμε τα χρόνια τα μνημονιακά, τα χρόνια της πανδημίας και τώρα της ενεργειακής κρίσης, είναι πολύ δύσκολα χρόνια, ιδιαίτερα για το χώρο της εργασίας, όπου εκεί η πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, χωρίς αυξήσεις, η ακρίβεια να τρέχει, όλα να ανεβαίνουν, είτε είναι ενίκεια, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι αγαθά πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Και η κατάσταση σίγουρα σε πολλή νοικοκυριά έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Το μόνο ευχάριστο για φέτος ήταν ότι η βασική βιομηχανία της οικονομίας στο νησί, ο τουρισμός, πήγε καλά και κάπως έχουμε σταθεί λίγο στα πόδια μας. Από εκεί και πέρα όμως προσωρινό ωστόσο. Προσωρινό ωστόσο, γιατί για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, για πολλούς η μεγάλη μερίδα ξενοδοχοϋπαλλήλων, το να μην έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα σημαίνει ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Φυσικά και το έχουμε ξαναπεί, είναι απαράδεκτο. Κάποιοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στιλοβάτες του τουρισμού να μην στηρίζονται από την ίδια την πολιτεία. Παλιότερα θα σας θυμίσω, 6 μήνες ήταν η σεζόν, 6 μήνες πέραν επίδομα ανεργίας. Είχαν το εφάπαξο στις 20ετία και είχαν τις συνθήκες πολύ καλύτερες από τις σημερινές. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι έχουν στρέψει και την πλάτη τους στον χώρο του τουρισμού οι εργαζόμενοι. Υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών παρά την ανεργία, και αυτό γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες και οι οικονομικές απολαβές. Γι' αυτό περιμένουμε να αλλάξουν οι συνθήκες. Θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υποχρεωτικότητα της συλλογικών συμβάσεων, να κάτσουν και οι ξενοδόχοι τοπικά να υπογράψουν την τοπική συλλογική σύμβαση, μήπως και βελτιώσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να ξαναγίνει. Μα η σύμβαση η συλλογική εθνική που έχει υπογραφεί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την οποία χαιρέτησε προχθές στο συνέδριο του τουρισμού και ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι ουσιαστικά είναι μια καλή εξέλιξη. Χρειάζεται και την τοπική κλαδική σύμβαση να υπογράψουν. Ναι, γιατί ρυθμίζει κάποιες έξτρα συγκεκριμένες ρυθμίσεις, έχει, γιατί εδώ πέρα έχουμε τις μετακινήσεις που μετακινούνται σε περιοχές όπως η Εσόνησο και η Σαμάλια, και μια σειρά ρυθμίσεων και ειδικοτήτων που προβλέπει, που δεν προβλέπονται από την πανελλαδική. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας η υπογραφή της τοπικής κλαδικής, που ευελπιστούμε να είναι και σε αυξήσεις μεγαλύτερη από την πανελλαδική. Αλλά σε βάση εργασίας στο σύνολο, αν θέλετε, της αγοράς εργασίας, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, και βέβαια από την άλλη με την ελπίδα ότι το 2023, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό τα οποία λέτε κύριε Βοριά, είναι να αλλάξουν τα δεδομένα. Ναι, αλλά λένε από την κυβέρνηση ότι, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς επιδοματική η πολιτική η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα με όλα αυτά τα πας που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κάτι από αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε υπό αυτές τις συνθήκες, εν μέσω αυτής της κρίσης, εν μέσω της εισαγόμενης ακρίβειας, γιατί για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και ο κόσμος τα προβλήματα. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, εσείς τι περιμένετε, τι ελπίζετε για το 23? Ελπίζω μέσα στο 23 να αλλάξει γενικότερα η πολιτική. Αυτή η πολιτική επιδοματική που ουσιαστικά μιλάει ψίχουλα από τη μια... θα έλεγα μας τα παίρνουν χοντρά, κυρία Βουλγεράκη, και από την άλλη μας δίνουν στην κυριολεξία κάποια επιδόματα υπό μορφή πολύ χαμηλά. Δηλαδή αν αναλογιστούμε, από τη μια έχουμε την υπερφορολόγηση των καυσίμων, όπου αυτοί που εσχοκερδούν στην κυριολεξία δεν είναι τόσο υπάροχοι όσο το ίδια πολιτεία, με αυτό το φόρο κατανάλωσης που υπάρχει στα καύσιμα, και από την άλλη θα δώσουν κάποιο επίδομα για τη βενζίνη, ή όταν
οι αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ είναι ρακδαίες, το ΦΠΑ δεν μειώνεται. Πάλι και εκεί αυτό που εισκοκευίνει είναι η πολιτεία. Και να έρχεται να λέει για δίθεν για καλάθι της νοικοκυράς χωρίς να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, πραγματικά όλο αυτό δεν μας ικανοποιεί. Εμείς θέλαμε ουσίας μέτρα, να μειωθεί το ΦΠΑ στα πρώτες ανάγκες αγαθά, να μειωθεί στη βενζίνη, έτσι ώστε να βοηθηθεί και γενικότερα η οικονομία, να βοηθεί και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι τελείως άστοχο, ειδικά με όλη αυτή την ιστορία να έρχεται και να λέει ο κ. Χατζηδάκης ότι θέλει να αυξήσει και κατά 10% τις ασφαλιστικές εισφορές στις μικρομεσαίες επιχειρηματίες. Αυτό μας ανησυχεί, γιατί είναι κυρία Δουλειάκη, ο ραχοκοκαλιά της απασχόλησης στη χώρα μας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και πραγματικά βρίσκεται σε τραγική κατάσταση όπου βρίσκονται και τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι. Τι ήταν αυτό που καταγράψατε και ιεραρχείτε πολύ περισσότερο σαν εργατικό κέντρο ως πρόβλημα, ως ανάγκη το 2022? Αυτό που αφορά τη ζωή, κύριε Δουλειάκη, τα εργατικά δυστυχήματα και τα εργατικά ατυχήματα που έχουν μια ραγδαία αύξηση. Φύγανε ζωές αυτή τη στιγμή, φύγανε νέοι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές λόγω της έλλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω των έλλειψης των ελεκτικών μηχανισμών, αφήσανε πίσω ανήλικα παιδιά, αφήσανε οικογένειες απροστάτευτες και πραγματικά είναι τραγική κατάσταση. Πρέπει το βασικό πιο είναι να προστατέψουμε την ίδια τη ζωή. Πρέπει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και εμείς να αποκτήσουμε την κουλτούρα της ασφάλειας, να καταλάβουμε ότι το σημαντικότερο είναι να ζητάμε πρώτα να γυρνάμε υγιείς στις οικογένειές μας και μετά το μεροκάματο, αλλά και από την πολιτεία να ενισχύσει τους ελεκτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής και να μην έχουμε αυτή την αύξηση, επαναλαμβάνω, αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Δυστυχώς είχαμε 3 θανάτους φέτος μόνο στο Ηράκλειο, γύρω στα 12 στο νησί. Είναι πολύ τραγική κατάσταση, αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, και από εκεί και πέρα εννοείται ότι όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στα θέματα της εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, της έλλειψης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη στήριξη του εποχικού προσωπικού, όλα αυτά είναι σημαντικά προβλήματα που πρέπει να δοθούν λύσεις άμεσα.